την έννοια της δημόσιας διοίκησης πρέπει να εστιάσουμε σε τέσσερα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Πρώτο χαρακτηριστικό της έννοιας της δημόσιας διοίκησης αποτελεί η άσκηση εξουσίας. Η εξουσία αυτή ασκείται με έναν τρόπο μονομερή, υποχρεωτικό και με έναν συγκεκριμένο σκοπό. Ο σκοπός άσκησης της δημόσιας διοίκησης και της δημόσιας εξουσίας που η διοίκηση ασκεί είναι ένας. Και αυτόν πρέπει να έχετε πάντα στο μυαλό σας. Η εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος. Ας αναλύσουμε τα στοιχεία αυτά της δημόσιας διοίκησης ένα προς ένα. Μπορεί για παράδειγμα δηλαδή μέσω δημόσιας εξουσίας να ασκείται ένα δικαίωμα που είναι για παράδειγμα το να μπορώ να χτίσω μία οικοδομική κατασκευή. Υποχρέωση που μπορεί να σου δημιουργεί η εξουσία αυτή μπορεί να είναι για παράδειγμα η καταβολή μιας φορολογικής εισφοράς ή ενός προστίμου κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Ο μονομερής τρόπος με τον οποίο ασκείται αυτή η εξουσία σημαίνει ότι δεν χρειάζεται σε καμία περίπτωση να συμμετέχει ο διοικούμενος ή να συμφωνεί ο διοικούμενος. Έχετε στο μυαλό σας ένα παράδειγμα επιβολής προστίμου από αστυνομικά όργανα. Ο διοικούμενος δεν χρειάζεται να συμφωνεί. Μονομερός θα έρθει η διοίκηση και θα επιβάλλει το πρόστιμο αυτό. Φεύγοντας από το στοιχείο της μονομέρειας, συνεχίζουμε σε ένα στοιχείο της υποχρεωτικότητας. Ως υποχρεωτικότητα αυτής της διοικητικής εξουσίας, της διοικητικής δράσης, μπορεί να θεωρηθεί με δύο έννοιες. Πρώτη έννοια. Η υποχρέωση που έχει ο διοικούμενος, ο πολίτης, να συμμορφωθεί προς τη δράση αυτή. Η συμμόρφωση μπορεί να επέλθει είτε με τη θέλησή του, εκούσια δηλαδή, είτε να υποχρεωθεί να συμμορφωθεί με αναγκαστικό τρόπο. Ένα παράδειγμα εκούσια συμμόρφωσης. Το κλασικό. Ένα πρόστιμο, το οποίο πρόστιμο επιβάλλεται σε μένα και πηγαίνω την επόμενη ημέρα και το πληρώνω. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι εκούσια συμμορφώθηκα στην υποχρεωτικότητα της διοικητικής δράσης. Ένα παράδειγμα το οποίο έχει να κάνει με την αναγκαστική εξομοίωση της υποχρεωτικότητας της δράσης είναι εγώ ο οποίος το ίδιο πρόστιμο αμελώ και δεν το πληρώνω, σε αυτή την περίπτωση έρχεται μια δημόσια διαδικασία κατάσχεσης και αναγκαστικής εκτέλεσης. Πρακτικά δηλαδή μιλάμε για ένα στάδιο πληστηριασμού της περιουσίας μου, κινητής ακίνητης, ώστε με αυτόν τον τρόπο να ικανοποιηθεί το δημόσιο. Έχουμε μιλήσει λοιπόν μέχρι στιγμής για μια εξουσία η οποία ασκείται μονομερώς, υποχρεωτικά, αλλά πρέπει να δούμε και τον σκοπό, τον πολύ σημαντικό σκοπό με τον οποίο ασκείται αυτή η δημόσια εξουσία. Σε όλο το πλαίσιο της δημόσιας διοίκησης πρέπει να έχετε στο μυαλό σας και σημαία στην ουσία της διοικητικής δράσης ένα συγκεκριμένο σκοπό, την έννοια του δημοσίου συμφέροντος. Η έννοια δημόσιου συμφέρον μπορούμε να τη δούμε από άποψη και πολιτικής επιστήμης, συνδεδεμένη με την έννοια της δημόσιας τάξης, της δημόσιας ασφάλειας, της υγείας, της παιδείας, της κοινωνικής αλληλεγγύης, ή μπορεί να τη δείτε εκφρασμένη ως εθνικό συμφέρον ή κρατικό συμφέρον ή κοινό καλό. Στην ουσία μιλάμε για ίδιες ταυτόσιμες έννοιες. Στο πλαίσιο όμως διοικητικής επιστήμης οφείλουμε να ορίσουμε την έννοια αυτή του κοινού καλού ως δημόσιο συμφέρον. Το δημόσιο συμφέρον είναι ο άξονας, ο γνώμονας της διοικητικής δράσης. Πώς τον βλέπω να υλοποιείται? Στην ουσία με δύο τρόπους. Πρώτος τρόπος. Το εκάστοτε διοικητικό όργανο δεν δρά για τον εαυτό του. Τι σημαίνει αυτό? Εγώ ο οποίος είμαι δημόσιος υπάλληλος δεν δρώ ατομικά. Δρώ στα πλαίσια μιας οργανωμένης μονάδας υπηρεσιακής και εξ ονόματος
αυτής της οργανικής μονάδας δημιουργώ δικαιώματα και υποχρεώσεις με τον τρόπο που προηγουμένως είπαμε. Δεύτερο στοιχείο έκφανσης της έννοιας του δημοσίου συμφέροντος σημαίνει πρακτικά ότι σε καμία περίπτωση η διοικητική δράση δεν μπορεί να εξυπηρετεί ιδιωτικά ή αλλότρια συμφέροντα. Πρακτικά δηλαδή, κανένας υπάλληλος, κανένα διοικητικό όργανο δεν θα δράσει με γνώμονα το δικό του, το προσωπικό του συμφέρον, πολιτικό, κοινωνικό, οικονομικό, σε καμία περίπτωση, αλλά με γνώμονα πάντα το κοινό καλό. Απαγόρευση συνεπώς αλλότριων συμφερόντων. Αυτή λοιπόν είναι η έννοια του δημοσίου συμφέροντος. Καταλήγοντας λοιπόν αφού έχουμε αναλύσει τις έννοιες αυτές, συμπεραίνουμε ότι ως δημόσια διοίκηση ή ως διοικητική δράση μπορώ να συμπεράνω μία εξουσία που ασκείται με μονομερή υποχρεωτικό τρόπο και με σκοπό πάντα ένα, την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος. Έτσι λοιπόν είναι η έννοια της διοικητικής δράσης.